το ενιαίο Ισλαμικό μέτωπο έναντι του Ισραήλ παγιώνεται. Σουνίτες και Σίτες έχουν αφήσει τις διαφορές τους και πλέον έχουν γίνει ένα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε στο Λίβανο με τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών απέτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. Εναλλακτικά, όπως είπε, το Ισραήλ θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Φυσικά, στην περίπτωση της συνέχισης των εγκλημάτων πολέμου και του ανθρωπιστικού αποκλεισμού της Γάζας και της Παλαιστίνης, κάθε πιθανότητα και απόφαση από τα άλλα ρεύματα της αντίστασης είναι πιθανή. Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου τύπου ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, διαφωνώντας με την απόφασή τους να στείλουν αεροπλανοφόρο στη λωρίδα της Γάζας. Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E bay Amerika. Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Ο Τούρκος πρόεδρος αφήνει πλέον την πολιτική των ισορροπιών και υιοθετεί μια ξεκάθαρη στάση υπέρ των Παλαιστινίων, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Sene 1947 ve sene 2023. Sürekli olarak İsrail buraları işgal ederek ne yaptı? Şu anda işte ufacık bir yere Filistin'i mahkum etti. Την ίδια ώρα η Χαμάς καλεί σήμερα το μουσουλμανικό κόσμο σε παγκόσμιο ιερό πόλεμο. Το Παρίσι ξεχυλίζει από οργή. Χιλιάδες μουσουλμάνοι, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης, ξεχύνονται στους δρόμους και ανάβουν καπνογόνα. Οι αστυνομικοί κάνουν χρήση δακρυγόνων και υδραυλικών για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Στην Ιορδανία, χιλιάδες πολίτες κατευθύνονται προς τα σύνορα με την κατεχόμενη Παλαιστίνη, εκεί όπου οι Ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας ενισχύουν την παρουσία τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αλλά και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, θα επισκεφτούν σήμερα το Ισραήλ. Στο Ισραήλ βρίσκεται και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.